ΝΑΤΟ, που θα συναντηθούν όλοι οι ηγέτες, θα είναι παρόντες στη Μαδρίτη. Εσείς πώς βλέπετε, έχετε ένα κείμενο συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσωπική μου άποψη, μπορεί να κάνω λάθος, για μια φορά ακόμη ευχολόγιο. Δηλαδή, επαφείτε στην Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις. Έχεις όμως ταυτόχρονα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ντροπή σου, κουκουλώνει στην Ελλάδα, τον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης, τον Οκτάι, να μας λέει αποστρατιωτικοποιήστε γιατί θα μπούμε στα νησιά, δεν σας ανήκει η κυριαρχία, και έχεις και τον Τζαβούσογλου απόψε να λέει ότι η Τουρκία δεν είναι στα σύνορά της, άλλο αυτό πάλι, θυμίζει η περίοδο Χίτλερ, η Τουρκία εκτείνεται και πολύ πέραν των συνόρων της. Και αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Ασφιχτιάμε στα σύνορά της. Άρα, πού πάμε στο ΝΑΤΟ, παρακαλώ πολύ. Στο ΝΑΤΟ θα έπρεπε να πάμε και να είμαστε τάβρο σε νεανοπολείο. Επιτέλους, όπως έλεγε και ο Κίσιγκερ, ενίοτε απαιτείται και λελογισμένη δόση τρέλας. Να την επιδείξουμε κάποια φορά, κύριε Σαχίνδη. Μια λελογισμένη δόση τρέλας. Δηλαδή, το καλό και υπάκουο παιδί δεν μπορεί να συνεχίζεται να υπάρχει, διότι ξέρετε. Για να υπάρχει ισορροπία δυνάμεων ή οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν φίλους και εχθρούς και έχουν αναλώσιμα ή μη αναλώσιμα αξιόπιστα ή μη αναξιόπιστα κράτη. Λοιπόν, εμείς είμαστε ο δεδομένος, ο φίλος, ο σύμμαχος, άρα λοιπόν μπορεί να γίνουμε ένας αναλώσιμος εταίρος, αν απαιτηθεί. Λοιπόν, να αποδείξουμε την γεωπολιτική μας αξία και ταυτότητα και ικανότητα και να απαιτούμε. Βλέπετε η Τουρκία ό,τι έχει πετύχει μέχρι τώρα δεν το έχει πετύχει με πόλεμο, το έχει επιτύχει με τις πιέσεις, με το παζάρι, κάνοντας τη φασαρία αυτή, το οποίο αυτό που κάνουν τώρα με τη Σουηδία και με την Φιλανδία είναι ένα μεγάλο παζάρι και έχουν αποφασίσει να πάνε και όλα τα θέματα, μέσα Ελλάδα και το καθεξής. Για μένα αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός Τζόνσον στον κύριο Μητσοτάκη, όπως απεκάλυψε. Ο Βρετανός. Ναι, ο Βρετανός Τζόνσον. Μη μιλάς εσύ, μη σηκώνεις τους τόνους για να μιλήσει και η Τουρκία. Απεκαλύφθη από την ανταποκρίτρια, νομίζω, του Όπεν. Λοιπόν, αυτό. Αλλά πουλάει η Eurofighter στην Τουρκία την ίδια στιγμή, Ας τα πάρει. Business as usual, ναι. Business as usual και όχι μόνο η Eurofighter και άλλα πράγματα. Σωστά. Λοιπόν, έχουν τη μέθοδο πάνε, ξέρω εγώ, να σας πω ένα παράδειγμα. Άρα, όχι, όχι, εγώ σας παρέλκυσα, συγγνώμη. Αυτό που είπε ο Τζόνσον στο Μητσοτάκη, λέτε, λοιπόν. Είναι απαράδεκτο, θα έπρεπε να το καταγγείλουμε αμέσως και θα έπρεπε να πούμε ότι. Εμείς δεν θα είμαστε το θύμα συνεχώς. Στο ΝΑΤΟ θα πούμε αυτά τα οποία συμβαίνουν και αν θέλετε να μην γίνουν αυτά, πέστε τα στον κύριο Ερντογάν να δώσει και να πει αυτά τα οποία θέλει ή να μην κάνει. Δηλαδή μας λέει και να πει κάτι ο Ερντογάν, μη σηκώνετε το γάντι. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Μιλάμε για χώρα, δεν είμαστε προτεκτοράτο, δεν είμαστε χώρα υποταγμένη στην Αγγλία και δεν έχουμε καμία υποχρέωση. Και ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος της Αγγλίας διαχρονικά. Ρωτήθηκε απόψε ο Πρωθυπουργός, συνέντευξη τύπου, αν θα συναντούσε τον Ερντογάν στη Μαδρίτη. Η απάντησή του είναι πολύ προσεκτική. Εγώ δεν έχω κόψει κανένα διάβλο επικοινωνίας, είπε. Άλλος το έκανε αυτό, ο Ερντογάν. Άρα το άφησε ανοιχτό. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν τεθεί θέμα από την Τουρκία αυτό της στρατιωτικοποίησης, είπε θα πάρει την απάντηση που της πρέπει. Ρωτώ λοιπόν με την εμπειρία σας, κύριε Μπαλτζοϊκά, τη γνώμη σας. Πρέπει να περιμένουμε τι θα κάνει η Τουρκία ή πρέπει να πάμε στη Σύνοδο. Τη γνώμη σας. Αυτή θέτοντας εμείς εξ αρχής τις αναβαθμισμένες απειλές μέχρι και πολέμου από πλευράς Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Αν δεν το κάνουμε θα αποδείξουμε ότι έχουμε φόβο και δειλή απέναντι στη Τουρκία. Θα το εκλάβουν ως μειονέκτημα οι Τούρκοι και θα αυξήσουν τις πιέσεις και τις απαιτήσεις των. Θα πρέπει οπωσδήποτε να πάμε. Όπως το έκανε στο Κογκρέσο, δεν πρέπει να φοβηθούμε τους Τούρκους. Τους Τούρκους τους ξέρουμε, κύριε Σαχίνη, έχουμε συνεργαστεί. Λοιπόν, οι Τούρκοι φοβόνται ένα πράγμα, την ισχύ. Αν δείξεις, ή όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Σαρίς, αν γυρίσει την πλάτη του, θα σου επιτεθούν. Αν τους κοιτάξεις κατάματα, θα σηκωθούν και θα φύγουν. Άρα λοιπόν, ξέρουν πολύ καλά ποιοι είμαστε. Εμείς ξέρουμε τους Τούρκους, ξέρουν τις δυνατότητές μας, ξέρουμε τις δυνατότητές τους. Δεν πρέπει να το φοβόμαστε και το λέω. Με πλήρη γνώση αυτό το γεγονός. Θα πρέπει να πάμε, να πούμε αυτά που συμβαίνουν, όπως είναι πραγματικότητα, με δεδομένα και στοιχεία. Λοιπόν, και εκεί να απαιτήσουμε από το ΝΑΤΟ και μάλιστα να αφήσουμε και μια απειλή ότι σε περίπτωση που δεν γίνουν αποδεκτά αυτά, είπαμε, λελογισμένη δόση τρέλας. Να πούμε ότι, ξέρετε κάτι, κινδυνεύει η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σε αυτή την κατάσταση που είμαστε, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που θέλετε συσπηρωμένο το ΝΑΤΟ, θέλετε θέματα στην περιοχή, διότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι, αν ανοίξει η πόρτα του φρενοκούνιου, να μπούμε μέσα κι εμείς, όπως είπε ο Αΐνος ο Παπανδρέου.